Ακόμα η καλοκαιρινή περίοδος δεν έχει ξεκινήσει και όμως είχατε να αντιμετωπίσετε αρκετά περιστατικά εκδήλωσης φωτιάς. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε νωρίς φέτος. Τι λόγοι οδήγησαν στο να πάρθει απόφαση για έναρξη της περίοδου νωρίτερα, τι περιμένει τις αρχές πυρόσβεσης και πυροπροστασίας το φετινό καλοκαίρι? Ναι, όντως διαπιστώνεται και αυτό είναι δεδομένο πλέον ότι έχουμε μια αντιπυρική περίοδο η οποία ξεκίνησε νωρίς στη βάση και των κλιματολογικών συνθηκών οι οποίες διαμορφώθηκαν. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε ένα ξηρό χειμώνα και αυτό φυσικά και είναι απότοκο να έχουμε μια πρώιμη αντιπυρική περίοδο. Να πω ότι ήδη υπήρξαν 2-3 πυρκαγιές οι οποίες έδωσαν το έναυσμα και θεωρούμε και αξιολογούμε ότι ήταν αρκετά μεγάλες πυρκαγιές και θεωρώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις είχε γίνει υπερπροσπάθεια τόσο από εμάς, από την τουριστική υπηρεσία, αλλά και από όλες τις άλλες κρατικές υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στο θέμα κατάσβεσης αλλά και καταστολής με δευτερεύοντα ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να καταφέρουμε να τις περιορίσουμε. Απλά εκείνο το οποίο διαπιστώνεται είναι η συμπεριφορά των πυρκαγιών και αυτό είναι απότοκο της ξηρασίας που υπήρχε αλλά και των περιβαλλοντικών συνθήκων που υπάρχουν, ούτως ώστε να δημιουργούνται αυτές οι πυρκαγιές εύκολα, αλλά όπως είπα, η συμπεριφορά τους είναι ενδεικτική του ότι θα έχουμε μια δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο. Και εξού και όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς. Και πλέον δεν είναι αυτή η παραδοσιακή αντιπυρική περίοδος που είχαμε πριν χρόνια. Έχει επιμηκυνθεί τα μέγιστα, δηλαδή μπορεί να ξεκινά από τον Απρίλιο για να τραβά μέχρι και τον Ιόβριο. Να θυμίσω ότι πριν μερικά χρόνια είχαμε ρεκόρ πυρκαγιών μήνα Δεκέμβριο. Άρα αυτό από μόνο του καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν αλλάξει και έχει επιμηκυνθεί αντιπυρική περίοδος και στη βάση της επιμήκυνσης είμαστε κι εμείς σε περισσότερη εγρήγορση από όλη αυτή την περίοδο της επιμήκυνσης της αντιπυρικής περίοδος. Και γιατί παρά τα μέτρα που πάρθηκαν, ο ανθρώπινος παράγοντας φαίνεται να εξακολουθεί να είναι η πρώτη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και το είδαμε και στις τελευταίες πυρκαγιές που σημειώθηκαν. Μα αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον. Δηλαδή, στη βάση στατιστικών και στη βάση της έρευνας που κάνουμε των αιτιών πυρκαγιάς, φαίνεται ότι υπάρχει στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων και μιλώ για ένα ποσοστό πέραν του 92%, που είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα πίσω από κάθε πυρκαγιά. Παναλαμβάνω ότι το να δημιουργηθεί μια πυρκαγιά από μόνη της είναι πολύ σπάνιο και πρέπει να υπάρχει μια συγκυρία παραγόντων αρνητικών οι οποίοι να συμπέσουν ώστε να δημιουργηθεί από μόνη της μια πυρκαγιά και να την εντάξουμε στην τυχαία πυρκαγιά. Άρα από τη στιγμή που λέμε ότι το 93% στη βάση των διερευνήσεων που κάνουμε μετά από μια πυρκαγιά ότι υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, αυτή μπορεί να είναι είτε από αμέλεια κάποιου ανθρώπου, είτε από απερισκεψία. Δηλαδή, στο μυαλό του είναι ότι εγώ θα το κάνω και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Ξεχνάμε όμως ότι στη βάση των συνθηκών που επικρατούν και η πιο μικρή αστοχία, η πιο μικρή ενέργεια που μπορεί να κάνεις, πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργήσει την πυρκαγιά. Άρα, στο ότι θα το κάνουμε και δεν θα μας συμβεί, όχι, συμβαίνει πλέον πολύ εύκολα και δημιουργείται μια πυρκαγιά. Και πέραν αυτών υπάρχουν όλες οι άλλες αυτές δραστηριότητες που διαχρονικά προτρέπουμε και παροτρύνουμε τον κόσμο να σταματήσει να τις κάνει, όπως είναι τα καψαλίσματα. Ένα διαχρονικό πρόβλημα που ούκο λίγες πυρκαγιές ξεκινούν από καψαλίσματα. Και θέλω να επισημάνω και να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι το καψάλισμα της αποκαλάμης απαγορεύεται. Δεν είναι κάτι που το οποίο νομιμοποιείται. Απαγορεύεται. Το άνομα φωτιάζει οποιοδήποτε λόγο, απαγορεύεται το κάψιμο από γαλάνες που πολλές φορές δημιουργά στη βάση των περιβαλλοντικών συνθήκων και πάλι πάρα πολλές πυρκαγιές οι οποίες επεκτείνονται είτε σε περιοχές υπαίθρου είτε σε δασικές περιοχές. Αν πάμε λίγο παραπέρα, αρκετές πυρκαγιές οι οποίες δημιουργούνται από
απερισκεψία από αμέλεια, όπως ανέφερα προηγουμένως, όπως τη χρήση εργαλείων, τα οποία παράγουν σπίτι ρυθμούς και τα οποία χρησιμοποιούνται για εργασίες του υπαίθρου. Όπως ένας μυρίλιο τροχός, όπως είναι μια ηλεκτροκόλληση. Αν πάμε πέρσι, στα στατιστικά καταγράφονται σοβαρές πυρκαγιές, οι οποίες ξεκίνησαν από αυτές τις ενέργειες. Αν πάμε φέτος, είχαμε πυρκαγιά η οποία έχει καταγραφεί ως αιτία η χρήση στην επαρχία Μπάφου, ως αιτία η χρήση σμυρίλιου και εργασιών οι οποίες γίνονται στο ύπαιθρο. Και προχωρούμε με άλλες ενέργειες οι οποίες επαναλαμβάνουμε συνεχώς να αποτρέπονται, όπως τη ρήψη από τσίγαρο, η οποία όταν υπάρχουν εγκαταλείψεις περιβαλλοντικές συνθήκες, η ξηρά σιγιά, τα χόρτα τα ξηρά, χωρίς υγρασία, ο άνεμος ή ο χώρος που θα πετάξει ένα από τσίγαρο θα δημιουργήσει μια πυρκαγιά. Και προχωρούμε και πάμε σε άλλες ενέργειες, οι οποίες είναι κακόβουλες ενέργειες, που ο καθένας για τους δικούς του λόγους, επειδή έτσι αξιολογεί, μπορεί να προκαλεί μια πυρκαγιά, είναι σκεμμένη, η κακόβουλη. Αλλά αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πάρα πολλές και όσες αιτίες σας ανέφερα προηγουμένως, είναι πίσω μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Σκέφτεστε να πάρθουν κάποια μέτρα, ούτως ώστε να αποτρέπουν τέτοιου είδους ενέργειες στο να μπαίνουν κακόβολα? Κοιτάξτε, εμείς γύρω το οποίο λέμε είναι ότι ως πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθούμε να μην είστε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να διαφωτίσουμε τον κόσμο με διάφορες εκστρατείες οι οποίες κάνουμε και μέσω του μέσου μαζικής ενημέρωσης, μέσω ΕΣΑΣ, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να διαφωτίσουμε τον κόσμο το τι πρέπει να κάνει, το τι δεν πρέπει να κάνει. Πέραν αυτού, ξέρετε ότι υπάρχουν η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και μιλώ ότι πρώτη αντιπυρικής περίοδου γίνονται συσκέψεις σε όλες τις επαρχιακές διοικήσεις που μπαίνουν κάποιες παραμέτρικα το πώς θα γίνει ο προγραμματισμός. Πολύ σημαντική είναι η αποψήλωση που πρέπει να προηγείται της αντιπυρικής περίοδου. Ειδικά και εμείς το οποίο συνιστούμε ως πυροσβεστική υπηρεσία να γίνονται αποψηλώσεις και στις πόλεις, σε ανοιχτούς οικοδομητικούς χώρους, σε χώρους οι οποίοι γειτνιάζουν με επικίνδυνες εγκαταστάσεις όπως ένα παρατήριο πετρελαιοειδών, παραδείγματος χάρη, ή βιομηχανικές περιοχές. Άρα γίνονται αυτές οι σκέψεις, μπαίνουν κάτω τα πράγματα, αναλαμβάνει ο καθένας το ρόλο του, ούτως ώστε να υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός, ο συντονισμός, όταν και εφόσον χρειαστεί. Σίγουρα προηγείται η πρόληψη και η πρόληψη είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν πρώτης αντιπυρικής περίοδου, αλλά όταν και εφόσον δημιουργηθεί μια πυρκαγιά, εκδηλωθεί μια πυρκαγιά καλύτερα, τότε υπάρχει και αυτές οι συσκέψεις είναι για να υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός όλων αυτών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι οποίες είναι στο πλαίσιο της καταστολής. Πέραν αυτό, Δήμητρα, να πω ότι σίγουρα έχουν αυξηθεί οι ποινές το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών και τις αιτίες πρόκλησης. Και αυτό το διάστημα τρέχει και επεξεργάζεται ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο αυξάνει ακόμα περισσότερο τις ποινές. Σίγουρα δεν θέλουμε να επικαλούμαστε τις ποινές ως αποτρεπτικό παράγοντα. Αλλά μέσα σε όλον αυτό είναι και αυτός ένας παράγοντας, ένας λόγος που μπαίνει κάτω στο τραπέζι, ούτως ώστε να αποφεύγεται η εκδήλωση των πυρκαγιών. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρήθηκε ήταν ότι τη μία μέρα τρέχατε λόγω έντονων βροχοπτώσεων χαλάσει πλημμύρες και την άλλη σε εκδήλωση φωτιάς. Για ποιο λόγο να συμβαίνει? Αυτό είναι η τρανή απόδειξη αυτών των οποίων επαναλαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, της αλλαγής των κλιματολογικών συνθήκων και της κλιματικής κρίσης στην οποία περνούμε. Τι πιο τρανό παράδειγμα, στη Μικρή Κύπρο, ένα νησί, η πυροσβεστική υπηρεσία να ανταποκρίνεται σε μια επαρχία για έντονα καιρικά φαινόμενα και διασώσεις ατόμων τα οποία κινδυνεύουν από πλημμυρισμούς και σε άλλη επαρχία να ανταποκρινόμαστε σε πυρκαγιές οι οποίες φτάνουν σε επίπεδα κρίσης
και χρησιμοποιούμε ακόμα και ένα αέρια μέσα για να τις καταστήλουμε. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι από μόνο του στη Μικρή Κύπρο. Σε δύο διαφορετικές επαρχίες να έχεις δύο εντελώς διαφορετικά φαινόμενα καιρικά και ανταποκρίσεις της πυροβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι ανταποκρίσεις άκρων, αυτό από μόνο του καταδεικνύει ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή και αυτό από μόνο του καταδεικνύει και δίνει το μήνυμα ότι ο πολίτης πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλη την περίοδο του χρόνου, για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργά προληπτικά σε όλες τις παραμέτρους και σε όλα τα ενδεχόμενα τα καιρικά τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν. Σας ανησυχεί αυτές όλες οι αλλαγές λόγω και της κλιματικής αλλαγής? Κάθε χρόνο θα είναι χειρότερα, θα βλέπουμε διαφορετικά φαινόμενα? Φαίνεται ότι κάθε χρόνο τα φαινόμενα αυτά αυξάνονται και δεν είναι μόνο ότι αυξάνονται αριθμητικά, αυξάνονται και στην ένταση την οποία εκδηλώνονται. Δηλαδή, αν πάμε στις περιπτώσεις των βροχοπτώσεων, βλέπουμε αυτήν την έντονη δραστηριότητα των βροχοπτώσεων, κυρίως τοπικά, που έχουμε τεράστιους όγκους νερού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι υφιστάμενες υποδομές απορρόφησης όλων αυτών των υδάτων δεν είναι ικανοποιητικές για να απορροφήσουν αυτούς όλους τους όγκους. Δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Σίγουρα η πολιτεία το έχει αντιληφθεί και ήδη έχει προχωρήσει σε αρκετές περιοχές με αντιπλημμυρικά έργα. Φαίνεται ότι αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα αποδίδουν εκεί και όπου έχουν δημιουργηθεί και εκεί και όπου έχουν εκδηλωθεί μετά τη δημιουργία τους αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι η εικόνα η οποία παρουσιαζόταν πριν να δημιουργηθούν. Είναι πολύ σαφώς βελτιωμένη. Αλλά φαίνεται και αν πάμε στις περιπτώσεις των πυρκαγιών, ότι η εκδήλωσή τους είναι πολύ πιο εύκολη, αλλά και η ένταση και η συμπεριφορά τους, επαναλαμβάνω, έχει διαφοροποιηθεί ριζικά και εδώ είναι που δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ το έργο της πυρόσβεσης και εδώ είναι που χρειάζεται πλέον να το συνειδητοποιήσουμε τόσο ως πολίτες του κράτους να προσέξουμε τις δραστηριότητες μας, αλλά και εμείς ως υπηρεσίες πρόληψης και κυρίως καταστολής να είμαστε πιο συντονισμένοι, πιο οργανωμένοι, ώστε να μπορούμε να περιορίζουμε μια πυρκαγιά στο αρχικό στάδιο. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αγαπητή Δήμητρα, να περιορίζεται η πυρκαγιά στο αρχικό στάδιο και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να υπάρχει και το ενδιαφέρον του κόσμου, ώστε να προσέχει πρώτιστος, αλλά να ενημερώνει έγκαιρα και να δει τις σωστές πληροφορίες και να συνεχίσουμε, και θέλω να ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε, αυτήν την επιθετική τακτική που χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με πολλές δυνάμεις από το αρχικό στάδιο, και υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες, πολλές δυνάμεις επίγειες, αλλά και εναέριες, από το αρχικό στάδιο, ώστε να περιορίζεται στο αρχικό στάδιο η πυρκαγιά. Θεωρείτε ότι ο θεσμός του παρατηρητή της γειτονιάς και του παρατηρητή πυρασφάλειας θα βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών? Ναι, είναι ένας θεσμός τον οποίο και με υποστήριξη του Υπουργείου, το οποίο ανήκουμε, Υπουργείου Υγειοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έχει μπει μπροστά. Ξεκινήσαν από πέρσι σε κάποιες εκστρατείες. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τους παρατηρητές της γειτονιάς, οι οποίοι θα έλεγα είναι ένας επιτυχημένος θεσμός που εφαρμόζει η αστυνομία με χιλιάδες μέλη να είναι ορισμένος παρατηρητής της γειτονιάς και φαίνεται αυτό να αποδίδει. Σκοπός και στόχος είναι με τη βοήθεια της αστυνομίας και με του Υπουργείου Δικαιοσύνης αυτούς τους παρατηρητές της γειτονιάς να τους αναβαθμίσουμε και να γίνουν επίσης και παρατηρητές πυρασφάλειας. Ήδη έχουμε από πέρσι ξεκινήσει μια εκστρατεία με συγκεντρώσεις σε διάφορες περιοχές οι οποίες είναι δυνητικά επικίνδυνες στην εκδήλωση των πυρκαγιών, με 2-3 συναντήσεις από πέρσι, στην παρουσία και των κοινοταρχών των περιοχών, με παρότριση και αστυνομικών της γειτονιάς και των κοινοταρχών να συμμετέχουν εκεί οι παρατηρητές της γειτονιάς για να αναβαθμιστούν ως παρατηρητές πυρασφάλειας. Τους ενημερώνουμε το τι πρέπει να προσέχουν, τους ενημερώνουμε τον μηχανισμό που πρέπει να είναι σε επαφή μαζί με την πυροβεστική υπηρεσία, ώστε να μπορέσουμε αυτό να το οργανώσουμε πιο σωστά. Και σίγουρα θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος θα αποδώσει τα μέγιστα
διότι παρόλο το ότι πλέον χρησιμοποιούμε και την τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να εργαστούμε στην πρόληψη, να ξέρετε ότι η ανθρώπινη συμβολή, το ανθρώπινο μάτι, είναι οι διαζώσεις πληροφόρησης, η επαφή με τον κόσμο είναι το α και το ω και για να έχεις έναν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Εκεί επενδύουμε. Κάθε φορά που γίνεται μια εχθρική έκταση, ένα δάσος, τι αντιχτύπων έχει για την κοινωνία μας, αλλά και για τη χώρα μας την ίδια? Θα έλεγα ότι είναι μεγάλο το αντιχτύπο. Θα έλεγα πρώτιστος, σκεφτείτε τη δράση όλων των υπηρεσιών οι οποίες εμπλέκονται στην καταστολή. Σκεφτείτε τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό τον οποίο χρησιμοποιούν, το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο χρησιμοποιούν εγκατασβέσουν, τους κινδύνους που μπαίνει το ανθρώπινο δυναμικό, οι πυροσβέστες γενικά, τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα στην δραστηριοποίηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα εναέρια μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για να κατασβεστεί οποιαδήποτε πυρκαγιά, το κόστος που στοιχίζει στο κράτος όταν ενεργοποιήσεις όλων αυτών των μηχανισμών για να μπορέσει να περιορίσει μια πυρκαγιά, αλλά την πιθανή απώλεια ζώων που μπορεί να προέλθουν από αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις, ειδικά στις πυρκαγιές που παίρνουν χρήση, και είχαμε, αν πάμε λίγο μίσο, αρκετές απώλειες ζώων και πυροσβεστών και πολιτών, αλλά και το κόστος να αποκαταστήσεις και κοινωνικά και περιβαλλοντικά όλη αυτή τη ζημιά που μπορεί να προέλθει από μία πυρκαγιά. Διότι αντιλαμβάνεστε, ο φυσικός πλούτος δεν μπορεί να αποκατασταθεί την επόμενη μέρα. Αυτά όλα τα εκατομμύρια που ξοδεύονται για να καταστήσει την πυρκαγιά σίγουρα θα πληρωθούν από τον πολίτη. Σίγουρα δεν μπορεί να αναπληρωθεί οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή, επαναλαμβάνω. Και μία αποκατάσταση σε τέτοια βάση, δεκαετίες, μπορεί και περισσότερο για να μπορέσει ο φυσικός πλούτος να επανέλθει. Αφήνω πίσω οποιαδήποτε καταστροφή μπορεί να προκληθεί σε οποιαδήποτε υποστατικά, καλλιέργειες, σπίτια, μεμονωμένες κατοικίες, βιομηχανικές μονάδες, βιοτεχνικές μονάδες. Άρα, βλέπετε πόση ζημιά μπορεί να επιφέρει μία πυρκαγιά και πόσο αντίκτυπο έχει γενικά στην κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα. Από την περσινή και τη φετινή χρονιά, ποιες πυρκαγιές θα χαρακτηρίζατε ως τις πιο επικίνδυνες και πού θα το βασίζατε? Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία για το πόσο περιστατικά αντιμετωπίσατε? Να σας πω, περίπου είμαστε στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Αν και διαπιστώνω ότι το 2022-2023 είμαστε αρκετά πιο κάτω σε αριθμό πυρκαγιών παρά τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον θα διατηρήσουμε τα αριθμητικά επίπεδα των περσινών πυρκαγιών. Αν και προβλέπετε ένα δύσκολο καλοκαίρι, να επαναλαμβάνω αγαπητή Δήμητρα, στη βάση του ξηρού χειμώνα το οποίο είχαμε και στη βάση της αντιπυρικής περίοδου η οποία έχει επιμηκυνθεί και στη βάση των περιβαλλοντικών συνθηκών που προβλέπονται αλλά και βλέπουμε να έχουν ήδη ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον θα διατηρηθούμε στα ίδια επίπεδα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν πυρκαγιές οι οποίες θα έλεγα ότι μας ταλαιπώρησαν. Θυμίζω την πυρκαγιά που είχαμε προχθές στον Άγιο Σιλά, την περιοχή του Άγιο Σιλά. Μια περιοχή η οποία θεωρώ ότι έχει αυξημένη ροή πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν κάποιες συνθήκες εκεί οι οποίες ευνοούν. Είχαμε κάνει αγώνα, αγαπητή Δήμητρα, να περιορίσουμε την πυρκαγιά για να μην επεκταθεί στη βιομηχανική ζώνη του Άγιου Σιλά. Είχε γίνει υπερπροσπάθεια ώστε να καλύψουμε αυτή τη βιομηχανική περιοχή. Σκεφτείτε, η πυρκαγιά αυτή ήταν πάρα πολύ ωριακά να μπει στη βιομηχανική περιοχή και είχε γίνει αγώνας από τους προσβεστικούς να την περιοριστεί. Αλλά σκεφτείτε να μπαίνει σε μια βιομηχανική περιοχή και να ξεκινούσε ένα φαινόμενο επέκταση των πυρκαγιών από μια βιομηχανία στην άλλη με έναν ντόμινο εφέκτ. Άρα είχε γίνει υπερπροσπάθεια. Είχε γίνει υπερπροσπάθεια να προστατεύσουν κάποιες μεμονωμένες κατοικίες ή υποστατικά. Σίγουρα υπήρξαν κάποιες, θα έλεγα, στην ουσία
σχετικές, στη βάση του όπως εξελίχθηκαν, υπήρχαν μικρές απώλειες σε καλλιέργειες ή σε κάποια υποστατικά χτινοτροφικά. Αλλά θεωρώ ότι αφήστε το τσόμι. Εντάξει. Χρειάζεται να πούμε. Okay. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Είμαστε έτοιμοι ως Κύπρος και ως υπηρεσίες πυρόσβεσης και πυροπροστασίας για αντιμετώπιση πυρκαγιών. Υπάρχει επαρκή στελέχωση και εξοπλισμός. Επανδρώθηκε η Πέθρος και άλλοι σταθμοί με προσωπικό. Θα μιλήσω για την πυροσβεστική υπηρεσία, αγαπητή Δήμητρα, και θα πω ότι εμείς, τουλάχιστον ως πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε στελεχώσει όλους τους σταθμούς Πέθρου, οι οποίοι είναι 17 στον αριθμό, με το ρομίστιο προσωπικών και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και μόνιμο προσωπικό. Έχουμε σταθμούς υπαίθρου οι οποίοι λειτουργούν 24 ώρου βάσεως και στην επαρχία Μπάφου και Ομονιάτης και Ευρύχου. Και επιπρόσθετα να πω ότι έχουμε έναν οργανωμένο πρόγραμμα περιπολιών, διαζώσεις περιπολιών. Να πω ότι στο πλαίσιο των περιπολιών συνεργαζόμαστε με όλες τις υπηρεσίες και με την αστυνομία και με την πολιτική άμυνα, σίγουρα με το τμήμα δασών, αλλά και με οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, τα οποία είναι πρόθυμα να υποστηρίξουν την πυροσβεστική σε όλα τα επίπεδα και σε περιπολίες και στην καταστολή. Πέραν αυτών, να πω ότι υπάρχουν και οι ενέργειες περιπολίες με φορτα αεροσκάφη του δασών, τα οποία θα έλεγα ότι σε αρκετές περιπτώσεις ήταν καταλυτικά, διότι στις ώρες αιχμής που ήταν πάνω στον αέρα, εντόπιζαν την πυρκαγιά, αν τη χτυπούσαν απευθείας και την ίδια ώρα ενημέρωναν τις επίγειες δυνάμεις να ανταποκριθούν και ήταν καταλυτικός ο ρόλος τους. Και πέραν αυτού, να πω ότι ήδη έχει εφαρμοστεί η πρώτη φάση του ολιστικού συστήματος. Έχουν τοποθετηθεί αρκετά συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του δασών και ξεκινάει η δεύτερη φάση του ολιστικού με άλλα συστήματα ανιχνεύσης, τα οποία θα μπουν στη γραμμή να τοποθετηθούν σε πάρα πολλές και περιοχές υπαίθρου, ούτως ώστε να καλύπτουμε εκτός από τα παρατηρητήρια τα οποία έχουμε και στελεχώνουμε και οπτικά με αυτά τα συστήματα ανιχνεύσης μια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου. Και επίσης να πω ότι η δεύτερη φάση του ολιστικού συμπεριλαμβάνει να τοποθετούν και αυτά τα συστήματα ανίχνευσης και σε βιομηχανικές περιοχές, τα οποία θα ανιχνεύουν την πυρκαγιά, θα αναλύουν την πυρκαγιά και την εδώ θα ενημερώνουν όταν και εφόσον δουν ότι η πυρκαγιά επεκτείνεται τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανταποκριθούν. Άρα γίνεται μια υπερπροσπάθεια όσον αφορά τα θέματα πρόληψης και σίγουρα η συμβολή και του τελευταίου πολίτη σε αυτόν τον επίπεδο είναι αναγκαία και επιβάλλεται και είναι το α και το ω. Εγώ λέω ότι όση τεχνολογία να χρησιμοποιήσεις, η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόληψη σε όλα τα επίπεδα είναι το α και το ω. Και να ξέρω ότι η πρόληψη δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, εκεί πρέπει να εργαζόμαστε. Να σας θυμίσω πόση ζημιά μπορεί να προσφέρει μια πυρκαγιά, μπορεί να αποφέρει, συγγνώμη, μια πυρκαγιά. 120 εκατομμύρια ώρα αγαπάς, σύν οι ανθρώπινες ζωές. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι αποδεδειμένα και στατιστικά, 1 ευρώ της πρόληψης σε περίπτωση της πυρκαγιάς θέλεις 8 ευρώ να το καλύψεις. Άρα αυτό από μόνο του κάτι λέει. Πριν είχατε πει για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Παλαιότερα είχε γίνει και μια εισήγηση, μια ιδέα για τη δημιουργία ενός οργανισμού, ομπρέλας, ας το πούμε, για όλες τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την πυρόσβεση. Αυτό θα βοηθήσει στο έργο της πρόληψης και αντιμετωπίσης. Μα νομίζω έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση, ότι προχωρούν τα επόμενα διάστημα με αρκετές δραστικές αλλαγές. Προχωρούν μέσα στο, για το να απαντήσουν στο ερώτημα σας, αναβαθμίζεται εξ όσων έχει ανακοινωθεί
η πολιτική άμυνα της Κύπρου σε πολιτική προστασία. Έχει ήδη οριστεί από την προηγούμενη χρονιά ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Αναπτύξης ως ο συντονιστής των πυρκαγιών, οι οποίες θα φέρουν, φτάσουν σε επίπεδα κρίσης. Και σίγουρα αυτή η αναβάθμιση και αυτή η ομπρέλα, όπως σας αναφέρατε, θα βοηθήσει καταληκτικά όσον αφορά το συντονισμό, χωρίς να παραβλέπω ότι ο συντονισμός θεωρώ ότι υπάρχει, ότι είναι σε αρκετά καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Διατηρούμε τακτική και θα έλεγα καθημερινή επαφή και με τους συναδέλφους του Τμήματος Δασών και με την πολιτική άμυνα, με τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, τα οποία ήθελα να πω ότι επιτέλους μπήκα στη σωστή βάση και είναι κοντά μας, δίπλα μας και έχουν καλύψει όλες τις ανησυχίες μας, αυτά τα οποία είναι εγγραμμένα τα εθελοντικά οργανωμένα σύνολα στο Μητρό και είναι καταχωρημένοι ως εθελοντές της πυροσβεστικής, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι πλέον, έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, είναι ασφαλισμένοι, αγαπητή Δήμητρα, σε περίπτωση, διότι κινδυνεύουν. Είναι ασφαλισμένοι, έχουν πίσω τους οικογένειες. Έχουν ταυτοποιηθεί από εμάς με την έννοια ότι διαθέτουν ταυτότητα και μπαίνουν οργανωμένα στις επιχειρήσεις, συνοδευόμενοι από μόνιμο προσωπικό. Άρα υπάρχει μια σωστή, θα έλεγα, προγραμματισμό. Επαναλαμβάνω, αφού πήγα στο ρόλο του εθελοντισμού, λέω ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο των εθελοντών πυροσβεστών, η οποία η ίδια πυροσβεστική πλέον έχει γράψει ειδικούς της εθελοντές που υπηρετούν κάθε χρόνο μαζί μας σε κάποιες βάργες, εκπαιδεύονται από εμάς, ντύθηκαν από εμάς με τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και είναι εκεί να μας υποστηρίξουν όταν και εφόσον χρειαστεί. Άρα μπήκαμε σε μια σωστή βάση, προχωρούμε σταθερά και πολύ καλά, θα έλεγα, με καλά αποτελέσματα. Άρα θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, για να ολοκληρώσω την απάντηση στο ερώτημα σας, είναι ότι μπαίνουμε στη σωστή βάση, μια σωστή δομή, ούτως ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο ενεργοί, πιο αποτελεσματικοί και να μπορούμε να υπάρχει αυτή η αμεσότητα, ο συντονισμός, η σωστή επιχείρηση σε όλα τα επίπεδα. Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, ένα μήνυμα σας και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Κοιτάξτε, τα πράγματα αξιολογούνται ως δύσκολα. Κάθε χρόνο βλέπουμε να είναι και πιο δύσκολα. Η συμβολή όλων είναι απαραίτητη. Και θεωρώ ότι το α και το ω είναι η συνεργασία των πολιτών, ούτως ώστε να προλαβαίνουμε γεγονότα, να δουλεύουμε στην πρόληψη, να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, ούτως ώστε η καλή προετοιμασία, η πρόληψη σίγουρα θα αποσοβήσει τις ζημίες που πιθανόν να υποστούμε ως πολίτες από όλα αυτά τα φαινόμενα που αναπτύσσονται και σε προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο και σε κρατικό επίπεδο. Θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι είμαστε δίπλα του σε κάθε περίπτωση και ότι η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει αγώνα για να τον προστατεύσει. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε μία σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περιστατικό το οποίο εκδηλωθεί, ιδιαίτερα σε πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται στην Ήπεθρο ή σε δασικές περιοχές. Η πυροσβεστική έχει μία ολική εικόνα του που συμβαίνει και σίγουρα ιεραρχεί και βάζει προτεραιότητες στη βάση του κινδύνου το οποίο αναφύεται. Πέραν αυτό, ξέρω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει την έννοια και το τι αφήνει πίσω, τις δυνάμεις που αφήνει πίσω και σε κάθε περίπτωση, όταν εκδηλώνονται αυτές οι πυρκαγιές κρίσεις, σίγουρα γίνεται ανάκληση προσωπικού για να καλύψουμε πίσω τις πόλεις. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πίσω οποιαδήποτε τροχιά σύγκρουση μπορεί να συμβεί, οποιαδήποτε πυρκαγιά η οποία μπορεί να εκδηλωθεί σε σπίτι, σε πολυκατοικία, οποιαδήποτε διάσωση μπορεί να επέλθει από ψηλά κτίρια ή οποιαδήποτε διάσωση μπορεί να χρειαστεί να επέμβουμε από υγρό στοιχείο. Άρα είναι ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων που έχει η πυροσβεστική απέναντι στον πολίτη και προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, με το προσωπικό που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και με τον εξοπλισμό που έχουμε, να κάνουμε σωστή διαχείριση.